Πάμε στην Αλεξανδρόπολη, θα τα σχολιάσεις όλα μαζί, γιατί θέλω να πάμε σε αυτό που έγινε στην Αλεξανδρόπολη, που πραγματικά υπήρχε κάποιος κόσμος, δεν ξέρω αν ήταν πολλής ή λίγος. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον, Ανδρέα και Άρη, ότι και από το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, τους τοπικούς βουλευτές που κατά τα άλλα ενδιαφέρονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο για το πρόβλημα, για το φαινόμενο, για την ανάσχεσή του, ο μόνος που έδωσε την παρουσία του ήταν ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Παπαδάκης. Έτσι, λοιπόν, αυτό το κρατάμε. Να δούμε στο πλαίσιο αυτό και τις δηλώσεις που έκανε μητέρα που έχει χάσει το παιδί της σε δυστύχημα με την ανάποδη οδήγηση στην Εγνατία. Πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε και πλάνα από την πορεία, τη μοτοπορία που έγινε το πρωί του Σαββάτου. Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, λόγο σε σένα. Μας ακούει ο Ανδρέας. Θα πω καταρχήν ότι η κραυγή αυτής της μάνας... Σας ακούω, ναι. Ελπίζω να με ακούτε κι εσείς. Βεβαίως. Η κραυγή αυτής της μάνας θα έπρεπε να είναι πρώτη είδηση σε όλα τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, σε όλα τα κανάλια. Δυστυχώς δεν είναι. Εγώ δεν βλέπω κάτι ακραίο εκεί. Βλέπω την Ελληνίδα μάνα, η οποία φέρει μέσα της τη συλλογική συνείδηση ολόκληρου του έθνους, να κραυγάζει με αξιοπρέπεια και να κάνει τον πόνο της έπος. Και εμείς τι κάνουμε? Ανεχόμαστε το μηδιακό σύστημα, το οποίο είναι άκρως διεφθαρμένο. Μεγάλο μέρος αυτού συνδέεται ευθέως με το τουρκικό κράτος και το τουρκικό παρακράτος, να αποκρύπτουν όλα αυτά τα στιγερά εγκλήματα κατά του ελληνισμού. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδήγηση, όπως λέγεται, στο αντίθετο ρεύμα από άνθρωπο που διαπράττει κακούργημα, γιατί το δουλεμπόριο είναι κακούργημα και διώκεται έως και με ισόβια κάθριξη, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται από τις διοκτικές αρχές. Εάν στην Αμερική κάποιος που διαπράττει κακούργημα οδηγεί ανάποδα, βάζοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ο αστυνομικός δεν σηκώνει απλά το χέρι να τον σταματήσει. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Σταματιέται με κάθε τρόπο. Σταματιέται, ξανασταματιέται, ξανασταματιέται, ώσπου στο τέλος σταματά αυτή η εγκληματική διαχείριση. Εδώ τι έχουμε? Πριν από λίγες ημέρες συνελήφθηκαν δύο Σύριοι με κλεμμένο αυτοκίνητο που έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα, προκάλεσαν ατύχημα και αντί να είναι ισόβια μέσα, ξέρετε που είναι? Ελεύθεροι. Ελεύθεροι έξω. Και αυτό που λέγαμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, το δώσαμε έτσι, την ώρα που συνέβαινε, Ανδρέα. Καταλαβαίνουμε που ζούμε και σε τι ζούμε. Γιατί η διαφθορά και η σύψη έχει διαχυθεί σε όλους τους πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και στη δικαιοσύνη και στην εκτελεστική εξουσία και στην νομοθετική εξουσία. Και εγώ θα επιμείνω, έχουμε το ιστορικό της Εργένεκον, σε αυτό που έλεγες πριν, Ανδρέα Καψαμπέλη. Γιατί εδώ δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Όταν ο Ερντογάν αποφάσισε να συγκρουστεί με το στρατιωτικό κράτος, τον πανίσχυρο στρατό στην Τουρκία, είδαμε υπερηβόητη υπόθεση Εργένεκον. Άρχιζε λοιπόν και πήγαινε στρατό και παρακράτος κατηγορούμενους. Και εκεί στο δικαστήριο, από έναν Τούρκο παρακρατικό, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος από τον ίδιο τον Ερντογάν, κράβγασε στο δικαστήριο ότι όταν μας βάζατε και βάζαμε φωτιές στην Ελλάδα, ήμασταν ήρωες. Και τώρα μας πάτε κατηγορούμενους. Αυτή η μαρτυρία που έχει καταγραφεί στην τουρκική δικαιοσύνη ήταν και η αφορμή που σταμάτησε κάθε δημοσιοποίηση της μεγάλης δίκης της Εργένεκον, που οδήγησε σε ισόβια κάθριξη πολλά υψηλόβαθμα στελέχη του τουρκικού στρατού. Οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, ειδικά όταν υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία ότι έχει υπάρξει πέμπτη φάλαγγα στην Ελλάδα, έχει λειτουργήσει, έχει καταστρέψει,
ότι υπάρχει ενεργή πέμπτη φάλαγγα στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται από το τουρκικό κράτος και το τουρκικό παρακράτος μέσω πολλών διάβλων, το δουλεμπόριο, που λέει ο Άρης Σπίνος. Τα μαύρα χρήματα αυτά που εισπράττουν κάποιοι δυστυχώς και αξιωματικοί, δυστυχώς και ένστολοι στην Ελλάδα, είναι κερκόπορτα για άλλα που θα ζητήσει αύριο μεθαύριο ο ίδιος ο Τούρκος που τους χρηματοδοτεί. Το ίδιο ισχύει και για τον έμπορο τουρκικής ηρωίνης. Το ίδιο ισχύει και για τον δήθεν μηντιάρχη, ο οποίος παίρνει πακτολό χρημάτων από την Τουρκία για δήθεν παραγωγές. Όλες αυτές είναι πέμπτη φάλαγγα που θα πρέπει επιτέλους να αντισταθούμε και να τους τιμωρήσουμε ως πολίτες, τουλάχιστον με την ψήφο μας.